επίσημη πρεμιέρα για τη δεύτερη σεζόν της, έκανε η παράσταση Προσωπική Συμφωνία στο Απομηχανής Θέατρο. Εκεί ήταν το Happy Day και η Ελένη Μουστάκη. Μια παράσταση που έχασα τα λόγια μου, έπαθα το περίφημο σεντόνι. Και ευτυχώς ο καλός συνάδελφος τότε, ο Αλέκος ο Σωσοβίτης, με έσωσε, όπως θα πρέπει να κάνουμε κάθε φορά με τους συναδέλφους, για να προχωρήσει και το έργο. Θέλω να είμαι αρκετά πειθαρχημένος, να είμαι ακριβής. Όταν έχω ένα ραντεβού, θέλω να πηγαίνω στην ώρα μου και πιο πριν. Και καμιά φορά αυτό δεν είναι ίσως κατανοητό από τους άλλους. Σήμερα θα είναι εδώ η καλή σας. Θα έρθει σήμερα, ναι, ναι. Θα έρθει, θα είναι εδώ. Η αλήθεια είναι ο ρόλος του κακού είναι πάντα, πάντα έχει πολύ πιο ενδιαφέρον για έναν ηθοποιό. Βεβαίως. Και τελευταία ακούω από κάποιες κυρίες που μου έρχονται στην παράσταση και λένε ότι μα πώς γίνεται τόσο κακιά, αλλά παρόλα αυτά σας αγαπάμε. Έχω φόβους για γούρια εγώ. Γιατί τώρα φοβάμαι να γυρίσω σε καλοκαιρινή παράσταση. Τώρα τι σου λέει αυτό. Καλό, ε. Αυτό μου σημαίνει αυτό. Ναι. Τη νέα σας εικόνα τη συνηθίσατε? Τελειώνει που να είναι αυτή η νέα εικόνα. Γιατί είναι 6 μηνών. Θα ξανάρθω στα μαλλιά μου τα κανονικά. Γιατί πια και εγώ ξυπνάω το πρωί, κοιτάω τον καθρέφτη και κάνω πρώτα απ' όλα για 4 δευτερόλεπτα. Λέω καλησπέρα, καλημέρα, ποιος είστε. Μητέρα μου έπαθε κεφαλικό. Είμαι μεγάλη γυναίκα. Δηλαδή παράδειγμα τη χάσω. Γενικά κάνω αλλαγές στην εικόνα. Όχι για να είμαι in ή trendy. Προσπαθώ απλά να δημιουργήσω νέες μάσκες για τους ρόλους μου. Ψάχνω να βρω δηλαδή καινούργια πράγματα για τους ρόλους. Η σύζυγος μόλις το είδε τι είπε? Τα καλύτερα. Τη άρεσε πολύ. Ναι, τη άρεσε.